Κύριε Λασανίδη, θα απαντήσετε πρώτος εσείς. Ναι, ναι, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Τα ερωτήματα είναι τρία, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το αν όταν έγινε η σύμβαση και το πάρκι το δημοτικό, ίσχυε η μονοδρόμηση. Θέλω να πω πως ναι. Την περίοδο που έγινε η σύμβαση για την κατασκευή του πάρκι ήταν μονόδρομος μητροφόρος. Για το αν εξετάστηκαν τεχνικά λύσεις για τη δυνατότητα και ανάδειξη του αρχείου ευρωπαϊκού δρόμου και αντιδρόμηση, αυτό έγινε από την τεχνική υπηρεσία και σε μια σχετική παρουσίαση κατά τη διάρκεια της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αυτόν τον προσέκτορα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες ή μη, προέκυψε ότι τουλάχιστον σε τρία σημεία τα 6,5 μέτρα που απαιτούνται για την αντιδρόμηση μαζί με την ανάδειξη της αρχαίας ευρωπαϊκής οδού οδηγούσε σε μεγάλη απομείωση των πεζοδρομίων κάτω του ελάχιστου 1,65 μέτρα. Και σχετικά με το τρίτο ερώτημα, δεν είμαστε δογματικοί. Από όλη αυτή την ιστορία θα προκύψει μία λύση, μάλλον η πέμπτη ή έκτη. Εξεργαζόμαστε μία πρόταση με τον Δήμαρχο δοκιμαστικής εφαρμογής της λύσης που θα προκύψει. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε δογματικοί. Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσω και εγώ λίγο σε δύο-τρία θέματα. Όσον αφορά τα μεγάλα οχήματα στην κεντρική, δεν θα απαντήσω ακουστικά, αυτό είναι του κύριου Καρεκλά προφανώς. Τα οχήματα που κυκλοφορούσαν μέχρι τώρα θα μπορούν να συνεχίσουν να κυκλοφορούν στην κεντρική. Δεν συζητάμε για μεγάλη λεωφορεία. Κάνουμε τη δοκιμή, πέρασε βέβαια το λεωφορείο, αλλά κατηγορούμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα από οποιονδήποτε σταθμεύσει εκεί παράνομα. Θα κλείσω όλη την πόλη. Άρα δεν συζητάμε για μεγάλη λεωφορεία στην κεντρική. Υπάρχουν 4 μίνι μπας, θα δει ο κ. Παυλίδης πώς μπορεί να κάνει δουλειά του με αυτό. Η σύμβαση με το πάρκι οπωσδήποτε λήφθηκε υπόψη και μάλιστα γίνεται και μια κουβέντα για ειδική λωρίδα που θα πηγαίνει προς το πάρκι. Με το μελετή δεν το έχουμε συζητήσει αυτό. Θα το συζητήσουμε. Αν δεν απατώμε, ο Στάξος Αργιανίδης είπε ότι θα έρθει κάποιος από το μακροχώρι και δεν θα μπαίνει στο κέντρο της πόλης, και δεν στάξει προφανώς θα μπορεί να μπαίνει είτε από την κεντρική είτε από την ανοίξεως. Είναι κέντρο πόλης και κεντρικής και ανοίξεως. Ο κύριος Στεφανίδης, όχι συγγνώμη, ο κύριος Κελεπούρης, γιατί να μην αμφίδρομοι μέχρι την Μαλακούση. Ναι, το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα. Έτσι, δεν το απορρίπτουμε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο το σκεφτόμαστε. Έτσι. Το οποίο βέβαια πάλι θα γίνει σε συνεργασία με τον μελετητή. Και όσον αφορά τον κύριο Στεφανίδη, αλλά και άλλους φίλους εδώ πέρα που μίλησαν πολλές φορές για την Αγίου Δημητρίου, γνωρίζετε εσείς τη φορά της Αγίου Δημητρίου και της Καρακοστή? Εγώ δεν την γνωρίζω. Εγώ περιμένω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της β' φάσης της μελέτης και να μπορέσω να βάλω συμπέρασμα. Δεν ξέρω ούτε ποια θα είναι η φορά της Αγίου Δημητρίου, ούτε της Καρακοστή. Ευχαριστώ. Κύριε Καρακλά, ο κύριος Όλκος ανήκει σε εσάς των απαντήσεων. Είστε περιεκτικός, όπως και φαντάζομαι, θα είστε περιεκτικός, όπως και πριν. Το λόγο έχει. Λοιπόν, ο κύριος Καραπαναγιώτης, θα συγχωρείτε, αλλά θα πάω να ρωτήσω ένα όνομα. Είναι επειδή θα πάω να ρωτήσω. Λοιπόν, η μελέτη δόθηκε με διαγωνισμό που έκανε την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Είχα διορθώτηση από όλες, είχε και την τελική αξιολόγηση. Η τιμή, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχω περάσει ένα λεπτό, θα πω είναι 72.000 και έχω πάρει 40-42. Λοιπόν, αν ήξερα αν θα γινόταν ανάπλαση την ώρα που έκανα αυτή τη μελέτη, όχι δεν το ήξερα. Το είδα όταν ήρθα όταν μου έγινε ανάπλαση μελέτη, ήδη τα έργα είχαν ξεκινήσει. Γινόταν ανάπλαση. Αλλά τι νόημα έχει αυτό, δηλαδή άμα το ήξερα ότι να μην συμμετείχα στο διαγωνισμό, ή γίνεται ένα διαγωνισμό, συμμετέχουν και η ανάπλαση ήταν ένα εξελίξη. Πόσο είπα, το απάντησα, πόσα χρήματα πήρα. Ο κύριος Τσαμπηγός. Πότε έγινε η μελέτη? Η μελέτη ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013. Τώρα, αν ρωτήθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος, ήταν μια σειρά από σύλλογους. Και τον Εμπορικό Σύλλογο είδα, και τα χτέλη είδα τα αστικά, και τα επεραστικά, και τα ταξί, και τον Πολιτατικό Σύλλογο. Όσοι, η Τεχνική Υπηρεσία με βοήθησε και είδα όσους φορείς
μπορούσε να είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για προσδοκούμενη, από προσδοκούμενη από την ανάπλαση κτλ. Του είδα όλους. Ήρθα εδώ και του είδα. Και μάλιστα έχω καταγράψει τις απόψεις και του έχω τάπο αρχιοθετημένα στο. Επίσης μου δόθηκαν και γράμματα, διάφορα γράμματα, τα οποία βέβαια δεν ήταν σε σχέση με τα από διάφορους πολίτες που λέγανε διάφορα γράμματα. Και είχαν καταγράψει. Όπως είπα και προηγουμένως, απάντησα και σε αυτά που μετά την ανέβασμα πάνω στο διαδίκτυο της μελέτης, απάντησα σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή είχα επαφή με τον κόσμο, αυτό που μου δόθηκε την έκανα. Δεν δηλαδή, είχα σήμερα την άσκηνα, όπου μου χτύψε την πόρτα και είχε τις υπηρεσίες μου τον έσυγε, το πάρισε. Λίγο πιο δυνατά μου ναι. Αν είδε και λοιπόν υπόψη η ανάπλαση. Λοιπόν, η ανάπλαση. Ήταν κάτι, ήταν μια εργολαβία που ήταν σε εξέλιξη. Και είχατε μια συγκεκριμένη γεωμετρία με συγκεκριμένα πλάτη και προχωρούσε η ανάπλαση σύμφωνα με αυτό το σχέδιο. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει κάποιες βελτιστοποιήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν. Σύμφωνα όμως με τα θέματα αυτά, όπως είπα, δεν θα υπάρχει μέσα κάποιο. Για ξέρετε να κάνω ένα λάθος. Η οποιαδήποτε τροποποίηση θα γίνει σε αυτή τη μελέτη, αλλά νομίζω μικρές τροποποίησεις όσον αφορά τις ακτίνες. Στις γωνίες, στα πεζοδρόμια για κάποια θέματα, αυτές μπορούμε να τις κάνουμε και τώρα. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κανένα. Νομίζω σημαντική τροποποίηση δεν μπορείτε να κάνετε μέσα σε μια πενταετία. Πρέπει να κάνετε μια πενταετία και μετά να κάνετε σημαντική επέμβαση σε αυτά τα οποία έχετε ήδη κατασκευάσει. Ποια ερώτηση απαντάτε τώρα, αν είναι την υπόψη μου, είναι η ανάπλαση. Αν είναι υπόψη η ανάπλαση, εξηγώ ότι η ανάπλαση ήταν μια εξέλιξη που είχε καταφέρει και προηγουμένως και ότι την έλαβα με την λογική της γεωμετρίας την οποία υπήρχε. Υπήρχε τώρα η επιδότηση, υπήρχε τα λεφτά, αλλά ήταν αυτή. Τώρα, κατά πόσο η γεωμετρία ήταν μια λαθασμένη ή πρέπει να βελτιώσουμε κάποιες γωνίες, δεν πάω να το κάνω. Η επέμβαση είναι μετά από δύο χρόνια. Αυτό έτσι είναι, προχωράμε έτσι. Στα δεδομένα τα δεχόμαστε. Λοιπόν, γίνονται μετρήσεις και ανάλογα με την γεωργιακό χώρο που υπάρχει κάθε μία οδός, ιεραρχείται σε κύρια, δευτερεύουσα, συνεκτήρια ή τοπική οδό. Βλέπουμε το σύνολο της πόλης και μπορεί να είναι κύρια, μία οδός η οποία ονομάζεται κύρια στην Βέλεια, να είναι συλλεκτήρια στην Αθήνα. Γιατί η μέγιστη φόρτιση, ο οποίο έχετε εδώ, στην ώρα εκείνη, δεν είναι πιθανό τα 600 οχήματα ορίεως. 600 οχήματα ορίεως είναι πολύ χαμηλό φόρτο για μία λωρίδα κυκλοφορία. Κάποια στιγμή στην παρουσίαση είπα ότι σε ελεύθερη ροή μία λωρίδα κυκλοφορία φιλοξενεί 1800 οχήματα ορίεως. 600 οχήματα σημαίνει ότι έχουμε την ευχάριστη θέση ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το δικό δίκτυο κατά το τοπούν. Δηλαδή, αν ήμασταν οριακοί, όπως είμαστε σε αρκετές περιπτώσεις στην Αθήνα, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα γιατί έχουμε πολύ υψηλούς φόρτους. Αν παράδειγμα είχατε 1500 οχήματα στην ωραία κυκλοφορία, θα σας έλεγα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να πάμε έτσι. Λοιπόν, άρα εγώ επιλέγω και ιεραρχώ το δικό δίκτυο. Έτσι, μελανά σημεία. Μελανά σημεία δεν είναι κάτι το οποίο το επιλέγω εγώ, το επιλέγω τα ατυχήματα. Αν έχω ατυχήματα που έχω συγκέντρωση ατυχήματα, μια κάνω μια κατανομή κατά πόσο και έχω ένα άλλο τετράγωνο τέλος πάντων πάνω από το 095, τότε επιχειρώ και θεωρώ ότι είναι ένα σημείο που γίνονται ατυχήματα και πρέπει να μετρηθεί αυτό το σημείο ειδικά. Δεν αφορά την κυκλοφορία δηλαδή. Δεν αφορά την κυκλοφορία. Σημαίνει, ας πούμε, τι έχει καταγράψει αυτά που μου έδωσε η τροχεία σαν στατιστικά στοιχεία στην τελευταία τριετία. Μου είπε εκεί έγιναν ατυχήματα. Και εγώ πρέπει να ψάξω να δω, να κάνω ανάλυση, να βρω τα σημεία και να δω γιατί γίνονται εκεί ατυχήματα. Λοιπόν, το πάρκι της Ελιάς, εγώ όταν ήμουν εδώ, τώρα έμαθα ότι δεν υπάρχει. Τώρα μπορεί να έτσι και θα γίνει κάποιο άλλο κάτω στη στρατού. Τότε το κατέρευσα και κατέρευσα την κρίση μέσα και πια ήταν. Διαδρομέ για το κοβίδα. Επομένω, το μέρεσα πολύ γρήγορα. Η β' φάση, από τη στιγμή που αποφασίσουμε σήμερα και πούμε ότι επιλέγουμε μια λύση, η β' φάση έχει αυτό το αντικείμενο. Ποιο αντικείμενο? Ότι έχουμε ένα τοπικό οδικό δίκτυο, το υπόλοιπο τοπικό δίκτυο, γιατί τώρα μιλήσαμε για κύριο οδικό δίκτυο, που πρέπει να το μονοδρομήσουμε, να το σημάνουμε, να καθορίσουμε θέσεις στάθμευσης και εφόσον επιτρέπει
το πλάτο στον οδόν. Να κοιτάξουμε να δούμε αν χωράει και πού χωράει ποδήλατο. Και πού να μην χωράει ποδήλατο. Οι γεωμετρίες μας είναι κακές, ειδικά το νότιο κομμάτι που έχουμε μεγάλες ανηφόρες και κατηφόρες. Και εγώ δεν θα μπορούσα να ανέβω τι ανηφόρες του ποδήλατο, θα μα κάσει. Το μόνο που κατέβαλε και δεν μπορούσα να σταματήσω. Αλλά τέλος πάντων η γεωμετρία είναι η οποία καθορίζει και το πώς διαχειριζόμαστε το πλάτο του κάθε μια ασοδού. Άρα είναι κάτι που είναι συνθήτα μας, υποδηλατόδρομο. Η αναφορά μου στην ελευθερία Βενζέλου ήταν μια εναλλακτική που έχω σκεφτεί ως αναφορά την ελευθερία Βενζέλου, το κατάστημα το οποίο εάν τη μονοδρομήσουμε τελικά, γιατί αυτό συζητάμε σήμερα και θα πω κάποια πράγματα για την αναφορά που θα πούμε εάν τη μονοδρομήσουμε ότι θα μπορούσε να δουλέψει σαν κόντρα φλόγου για τα λεωφορεία και ενδεχομένως και σαν ποδηλατόδρομο στην νέα θέση. Άρα, διαδρομές με τα ποδήλατα δεν έχω, θα έχω στη δίτα φάση εφόσον προχωρήσω. Μεγάλο Αλεξάνδρου Λευθερίου, εδώ έχω ένα καιρό, δεν το πρόλαβα. Έχετε πει Μεγάλο Αλεξάνδρου ή Λευθερός Βενζέλου. Στη σελίδα 9 μέχρι στο μελέτη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου δεν μπορέσατε να μετρήσετε λόγω των έργων. Και είπα το ίδιο έγινε στο σημείο λάμδα 10, όπως αναφέρατε. Ναι. Στη Βενιζέλου, στο πιο κεντρικό της σημείο, το οποίο δεν περνούσαν αυτοκίνητα όταν ήταν. Ωραία. Λοιπόν, έχουν γίνει μετρήσεις. Αν θυμάμαι καλά, στην Μεγάλη Αλεξάνδρου είμαι σίγουρος ότι έχω μετρήσει. Έχω μετρήσει από τη Βενιζέλου και προς τα κάτω. Και μπορούμε να το επιλέξουμε να το δούμε τώρα από εδώ. Εντάξει, θα προχωρήσετε. Έτσι, υπάρχει μαζί με την τεχνική έκθεση υπάρχουν και όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε καταλάβει. Επομένως, στη Λάμδα 9 μπορούμε να θέλετε μετά να τη κοιτάξουμε και να τη βρούμε. Όπου υπάρχει σίγμα, όπου υπάρχει στρέφουσα, νομίζω ότι είχε διακοπή γιατί στη μέση εκεί κάτι κόψανε μια Ελλάδα το δρόμο. Αυτό το θυμάστε. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν είχε επαναληφθεί. Αυτό που το δούμε ενδεχομένως να μην επαναλήφθηκε ποτέ. Αλλά πάλι παραλαμβάνω και θέλω να σου πω, θα γίνω σαφή. Η πόρτα σας είναι μικρή. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, έχετε εκτιμήσει Μεγάλο Αλεξάνδρου τη τάση 300 με κυμάτων ρίων. Δεν μπορείτε να μετρήσετε τελικά. Ήταν τις μέρες που ήταν κλειστός ο δρόμος. Τι μετρήσατε, τι νούμερα, αυτά που τα βρήκατε. Κύριε Βασίλη, τι κάνει τώρα. Κύριε Καρδιά, θα σας απαντήσω. Θα απαντήσω. Λοιπόν, ο χώρος ο οποίος έχει καταγραφεί είναι ότι εδώ βλέπω ότι έχω ένα λάμδα 9 το οποίο γράφει ένα φόρτο 2314 χρήματα υπηρεσίως. Θέλετε να σας επιβεβαιώσω ότι είναι κάτι να ξεχάσει. Το λάμδα 10 ζήτησε. Το λάμδα 10 με είπατε. Ναι. Το είδα και στο χάρτη ότι ήταν ακριβώς στο σημείο της φωτογραφίας. Βενιζέλου και κάνα στο λάμδα 10. Λοιπόν, ήταν εγκοματίο λάστιχο. Εγώ βλέπω, δεν ξέρω αν μία μέρα δεν μέχρισε. Αν θέλετε να δούμε, μπορούμε να το δούμε όμως. Υπάρχουν εδώ οι αποδείξεις, δεν τα έχω βάλει στο μυαλό μου. Λοιπόν, 3.214 οχήματα στην κατεύθυνση προς Ελιάς. 4.322 στην κατεύθυνση ανάποδα. 380 οχήματα ώρα Ελληνής προς το 14, 440 οχήματα ανάποδα προς Βόρεια. Άμα θέλετε από δυτικά στοιχεία, τα έχω εδώ. Δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή. Το λέω για του λόγου του αληθέντου. Να μην αφήνουμε το ίδιο με την πρώτη κατάσταση. Αλήξος. Συγγνώμη, κύριε Καρεκλά. Κύριε Καρεκλά, μην ανοίγετε διάλογο. Προχωρήστε στις απαντήσεις. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, απλώς επειδή καμιά φορά εάν υπερφεύγω μια απάντηση που διακυβεύει. Στο τέλος θα το δούμε, στο τέλος θα το δούμε. Ότι δεν έχω κάνει τη μέτρηση. Μπορεί να καταρρεύσει την μελέτη. Και αυτό δεν το δέχομαι. Γιατί δεν έχω κάνει σωστά και το προβαστίζομαι. Γι' αυτό και πρέπει να απαντήσω στον κύριο. Λοιπόν, προχωράμε. Ανοίξως και για Μητροπόλεως. Απλώς οι συζητήσεις που έκανα με διάφορους φορείς μου είχαν πει αυτό που είπε και κάποιος άλλος κύριος παρακάτω, ότι είχε μονοδρομηθεί σε μια κατεύθυνση και δεν δούλευε η πόλη και το μονοδρομήσαν ανάποδα. Αυτός είναι ο λόγος που τη μελέτησα και έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Μου το είπαν οι φορείς σχεδόν όλοι. Έτσι και η τεχνική υπηρεσία. Και για την ανοίξη που μου την μονοδρόμηση, θεωρώ ότι το ζήτησαν από την τεχνική υπηρεσία η τροχέα. Και από την εντύπωση. Μπορείς να βάζω το κέντρο στο Βαγγέλη, να δέχεται δηλαδή
να έχω και λάθος, αλλά νομίζω ότι κάποιος από την διεύθυνση της προσφυγής μπορεί να το μάθει πέρα κάτι το οποίο είναι. Λοιπόν, ο κ. Κωτήρης, απόφαση Συμβουλίου Επικρατείας, η μελέτη για τις ανάγκες αναρχείων άνθρωπων λάβει υπόψη. Προφανώς έχω λάβει υπόψη. Και νομίζω ότι εδώ αυτό δόθηκε και στον δικηγόρο του Δήμου, ο οποίος μελέτησε τώρα την απόφαση του ΣΤΕ και η πληροφορία που είχε ότι αυτό λέει ότι πρέπει να μελετήσουμε όλος. Άρα αυτό, εφόσον αναδεικνύουμε τα... Αυτό είναι κάτι το οποίο το είναι, δηλαδή το επιγράφει και τι επιλέγει και τι κομμάτι είναι αυτά, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι είναι. Είναι έτσι, έτσι το είναι. Στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, τώρα το επιμέρους δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω. Λοιπόν. Κεντρική για μεγάλο ακύματα. Λοιπόν, η κεντρική είναι μια στενή οδός, όλοι την γνωρίζουμε. Και δεν είναι οδός που να φέρνει βαρέα οχήματα συνεχώς. Έτσι δεν είναι η δουλειά της αυτή. Η δουλειά των βαρέων οχημάτων, δηλαδή κάθε ένας δρόμος είναι κατηγοριοποιείται. Αυτή είναι μια αστική οδός. Μια αστική η οποία φέρνει τις μετακινήσεις των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την πόλη. Και τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να περάσει ένα πολύ, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος που πήγε μια βόλτα με τον κύριο Παυλίδη, αλλά με πολλή δυσκολία, έτσι. Αλλά προήσιμο, το είχα πει και εγώ αυτό στις προηγούμενες αντίσεις, αλλά θεωρώ ότι μέσα στην πόλη είναι καιρός να βάλετε κάποια μίλη βάση. Έχετε μια πόλη η οποία είναι πάρα πολύ πολλές, μικρά φλάτη. Και πολλές διαδρομές ενδεχομένως και λογικά, ας πούμε, δεν επιλέγονται ακριβώς γιατί ένα μεγάλο όχημα δεν μπορεί να περάσει από αυτά τα δρόμους. Χρειαζόμαστε επομένως υποχρεωτικά να έχουμε μικρά, όταν έχουμε μικρές γεωμετρίες, κακές γεωμετρίες, πρέπει να έχουμε και ευέλικτα οχήματα. Έτσι δεν μπορούμε να πάρουμε άλλο πολύ τεράστιο να πετάμε σαν πλήρη. Καλό είναι να πάμε σε μια τέτοια λύση. Η πυροσβεστική, όπως επεμβαίνει σήμερα, θα επεμβαίνει και τότε. Δεν έχει καμία διαφορά. Και η πυροσβεστική, το έκτακτο γεγονός, πάντα δουλεύει και διαφορετικά. Δηλαδή, δουλεύει για ανάποδα στο μονόδρομο. Δεν είναι θέμα αυτό. Δεν είναι η κεντρική σου πια καθορίζει το θέμα. Η κεντρική σου αναμένεται τώρα μια φωτιά, πού θα πήγαινε η πυροσβεστική. Δεν θα πήγαινε με τον ίδιο τρόπο. Δεν θα πήγαινε με τον ίδιο τρόπο. Αυτήν την γεωμετρία, εγώ η όπως πάει τώρα η πυροσβεστική να σβήσει μια φωτιά στην κεντρική, θα πάει και τότε. Τώρα, κατά πόσο θα πάει κλειστή η ανάποδα στην μητροπόλεως είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι εγώ όχι. Από πάνω και τα από κάτω, δεξιά, αριστερά, είναι κάτι το οποίο θεωρώ όμως ότι δεν είναι το καθοριστικό και κλείνουμε τον δρόμο. Λοιπόν, έλλειμμα χιλίων θέσεων. Λοιπόν, και αν υπήρχαν χίλιες θέσεις, θα άλλαζε η μελέτη. Η μελέτη αλλάζει όχι όσον αφορά την κυκλοφοριακή λειτουργία. Σίγουρα όμως αποτελεί ένα στοιχείο όσον αφορά τις μεταδρομήσεις. Εδώ όμως δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Εδώ είναι η μετρημένα κουτιά. Δύο δρόμους έχετε στο κέντρο. Η μία είναι ο άξονας Μητροπόλεως Βενζέλου και η άλλη είναι κεντρικής. Παπάλα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Τα πατέρα είναι περιφερειακά. Είτε τα διαχειριζόμαστε αυτά, είτε δεν τα διαχειριζόμαστε. Και άμα δείτε και επεμβάζει στο κοινωνικό δίκτυο, επειδή έχει περιφερειακά χαμηλού όρου, δεν σα έχω κάνει αυτό. Γιατί το παίρνει, είναι άνετα. Άνετα μπορείτε να δείτε. Το μόνο πρόβλημα που έχετε είναι ότι τα πλάτη σα αυξομοιώνονται. Στην Ακροπόλη, δηλαδή αυξομοιώνονται τα πλάτη τη οδού, ενώ θα βάλουν σαφώ καθορισμένα ότι θα πρέπει να έχουμε στα 7,5 μέτρα για να έρθει την τρίτη κυκλοφορία, να έχουμε πεζοδρόμια, σοκές για τα πλάτη, και διαπλάτηση μπροστά στο σχολείο για να μπορείτε να βγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια, τέτοια πράγματα πρέπει να κάνετε. Αλλά η Ακροπόλεως που έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, με τα 7,5 μέτρα πρέπει το φόρτο χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Οι χίλιες θέσεις τώρα που λέτε, οι χίλιες θέσεις δεν θα μου άλλαζε το σκεπτικό όσον αφορά τον τρόπο κυκλοφορίας των οδών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν μονοδρομώ την Μητροπόλεως και την Ελευθερία Βενζέλου. Δεν προτείνω μάλλον να μονοδρομήσουμε αυτό με τη λογική να αυξήσουμε τη θέση παρκαρίσματος. Δεν υπάρχει τέτοιο από πίσω σκεπτικό, αν εννοείται αυτό. Γιατί αυτό συζητάμε σήμερα. Συζητάμε
συζητάμε την κυκλοφοριακή οργάνωση του δικού δικτύου της πόλης. Λοιπόν, κύριος Καγκιανίδης. Έχετε σαν υπόλοιπο. Θα λάβατε υπόψη την μελέτη, κυκλοφοριακή μελέτη του έργου της αναπλασίας. Η μελέτη που έκανε το έργο ανάπλασης. Ναι, δεν ήταν ακριβώς κυκλοφοριακή μελέτη. Το κυκλοφοριακή μελέτη να το κάνω εγώ. Είναι ένα σχέδιο που ουσιαστικά διαμορφώνει τα πλάτη των οδοστρωμάτων και την κίνηση των οχημάτων. Προφανώς θα έλαβα γιατί θέλουμε να δω πώς θα διαχειριστεί και πώς θα γίνει τα πλάτη και η γεωμετρία των οδών. Αν δεν είχα αυτά τα πράγματα, δεν θα μπορούσα να ξέρω και πώς θα διαχειριστώ την υπόλοιπη κυκλοφορία. Σύμβαση με το υπόγειο πάρκινγκ κάτω από το Δημαρχείο. Είναι κάτι καινούριο αυτό, το οποίο δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Αφού την κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα με το πάρκινγκ το οποίο είναι από κάτω. Πατήρ, ήταν μια άλλη σύμβαση που κάνει τον ημονοδρόμηση. Ναι. Μπορεί να είναι. Αν είχε επιδρόμηση, σίγουρα η απόφαση ενό Συμβουλίου Δημοκρατίας και ισχύει μια σύμβαση είναι το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα είναι χειρότερα μια σύμβαση γιατί θα κληθούμε. Πάμε προσφύγει κάποιος. Κύριε Καρυπάκη, αν έχει η απάντηση, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι έγινε επί αυτοδεδρόμησης η προφορική υπόσχεση. Έγινε με αυτοδεδρόμηση, γιατί το ρώτησε και ο κύριος Κορονάτης. Έγινε με μονοδρόμηση όταν ήταν η σύμβαση ή επί αυτοδεδρόμηση. Η υπόσχεση δεν πρέπει να πρέπει να υπογραφεί κάποιο χαρτί. Δεν είναι ότι μας είπε το υπόγειο πάλι, ναι, κάνε. Κύριε Καγγελίδη. Κύριε Καγγελίδη, απάντησε ο κύριος Δήμαρχος ότι με το πάρκινγκ γίνεται διαπραγμάτευση να υπάρξει ακόμα και λουρίδα για να παρακάνουν. Απάντησε. Μας αναμένει. Δεν είναι θέμα του κύριου Καρεκλά. Δεν είναι το έργο. Απάντησε ο κύριος Δήμαρχος. Απάντησε ο κύριος Δήμαρχος. Προχωρήστε κύριε Καρεκλά. Αυτός μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να μας πάρει το λεπτά. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, για την Αγία Δημητρίου ενδεχομένως να μην έγινε σαφές από αυτά που έχω δείξει, αλλά η Αγία Δημητρίου, θα σας πω τώρα το θέμα και εδώ θα ορμόμενος από αυτό, από την Αγία Δημητρίου, θα σας πω και κάτι άλλο. Το πρόβλημα το οποίο γίνεται με τις δύο μονοδρομήσεις είναι ότι από τη στιγμή που κάνετε τις μονοδρομήσεις, θα φορτιστεί η Θωμαίδος. Η Θωμαίδος έχει ένα πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα έχει? Έχει το πρόβλημα της διασταύρωσης με την Πιερίων. Η διασταύρωση αυτή πρέπει να λυθεί. Για μεγάλα έργα δεν είμαστε πουθενά. Θα βάλουμε σηματοδότη. Όταν θα βάλουμε σηματοδότη στη Θωμαίδος, δεν θα γίνεται το πρόβλημα τη Μητροπόλεως. Η Αγία Δημητρίου δεν θα βγαίνει πάνω στον κόμπο. Θα κρατήσει τη φορά τη τώρα. Γιατί να έχουμε μικρότερου φόρτου και περισσότερα πράσινα. Άρα η Αγία Δημητρίου θα είναι εντός εισαγωγικών έξοδος από τον κόμπο. Δηλαδή στη φορά που είναι τώρα. Αυτή είναι η πρόταση. Και έτσι το βλέπω και έτσι το έχω βάλει και στο μοντέλο. Και ο σηματοδότης στην Αγίου της Ιδωμαϊκής Υπηρεσίου θα σας λύσει όλα τα προβλήματα αυτά που είχατε που υπήρχε ουρά αναμονής. Κάποιος άλλος κύριος μου είχε πει ήταν 300 μέτρα λέει ουρά αναμονής Ιδωμαϊκής και δεν ψεφόταν. Προφανώς δεν ψεφόταν γιατί η Υπηρεσία έχει αρκετή κίνηση, είναι ρηπλής κατεύθυνσης, είναι ένας περιφερειακός δρόμος και δεν υπήρχε αυτό το διάκαινο ώστε το να ξεφορτώσει το Μαΐδος που είχε φορτωθεί λόγω της μονοδρόμησης της Μητροπόλεως. Αλλά αυτή είναι η απάντηση για αυτό που κάποιος κύριος άλλος είχε πει γιατί είναι... Δύο-τρεις ερώτησες. Λοιπόν, αν τώρα ελευθερία της πριν την ανάπλαση αν πήρα το τομέα. Τα πήρα νομίζω, έτσι δεν είναι. Τα πήρα το απάντησε προηγουμένως. Λοιπόν, κάποιος κύριος Μαρκούπουλος, συγγνώμη αν κάνω λάθος. Ο κύριος Μαρκούλης. Μαρκούλης. Εάν η Μητροπόλεως είναι εταιρεία Μεζέλ, είναι εταιρεία δόση ή υπαρχικό οδικό δίκτυο και αν έχω πάρει κλίση από την περιφέρεια. Λοιπόν, αν νομίζω ότι έχει απογραφιστεί η Μητροπόλεως, αλλά και να μην έχει απογραφιστεί, επειδή ανήκει πλέον στο Δήμο, γι' αυτό και γίνονται μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ανάπλαση, είναι θέμα εκκλήσεων και διαδικαστικό. Έτσι, ναι, δηλαδή αν έχετε θέμα, δηλαδή που λέτε, αν είναι εκκλησία όλος άλλο δεν μπορούμε να το μονοδρομήσουμε, αν θυμάμαι καλά, και αυτό μπορώ να βρίσκεται λίγο προετοίμαστο, έχει χαρακτηριστεί σαν εθνική οδός η περιφερειακή, έχει απογραφηθεί η Μητροπόλεως και η Ελευθερία Μεζέλου. Το δούμε, το τσεκάρουμε. Όμως δεν έχουμε τέτοιο θέμα όσον αφορά τη μονοδρόμηση, είναι θέμα διαδικαστικό, εφόσον το αποδεχτεί και το θέλετε να γίνει, θα γίνει. Αλλά γενικά δεν είσαι συνιστά. Να, δεν είναι.
Λοιπόν, για το εκφραστικό νόμο, νομίζω απάντησε ότι γινόταν εργασίες στην Ελευθερία Βεζέλου, γινόταν. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, γινόταν. Σας έχω πει το εξής, ότι αυτή τη στιγμή οι μετρήσεις οι οποίες έχουν γίνει έχουν αποδείξει ότι η πόρτα είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, αν εγώ μέτρησα και εκείνη την εποχή, αντί να μετρήσω 600 κύματα, μέτρησα 500. Δεν τώρα. Δεν μιλάμε για τίποτα. Για μένα, δηλαδή, στο δικό μου το είναι σαν να. Πώς να σας το πω, ας πούμε, αν έφαγα 300 γραμμάρια μπιζόλα, 250 ή 280. Τίποτα. Δηλαδή, μιλάμε για μηδενικό. Το 500 με το 600 για την κυκλοφορία ενός δρόμου δεν έχει αξία. Άρα, η οποιαδήποτε καθυστέρηση και δεδομένου ότι όλοι οι παράλληλοι δρόμοι και από πόλεως και ανοίξεως και τα λοιπά, οι φόρτι κυβέρνονται σε πολύ συγκεκριμένα επίπεδα, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα σε αυτό το οποίο προτείνω. Τώρα, πόσες θέσεις είχαμε πριν την ανάπλαση, δεν την είχα πάρει την άσκηση, αλλά μπορώ να την κάνω. Έτσι, δεν έχω δει δηλαδή πόσες θέσεις είχαμε με την ανάπλαση. Μπορώ να βάλω όμως κάτω το χάρτη. Να σας το απαντήσω. Δεν έχω δηλαδή έφερε ένα νούμερο να δω ας πούμε πόσες ήταν πριν την ανάπλαση. Λοιπόν, απόφαση στέα την έχω αξιολογήσει. Θα το επαναφορά προς τα πάνω και γιατί. Εδώ έχω απαντήσει γιατί το, δηλαδή, σωστά, γιατί η επαναφορά προς τα πάνω και γιατί. Σας απάντησα ότι όταν λύνουμε και μονοδρομούμε ένα κεντρικό δρόμο όπως είναι η Μητροπόλεως, δεν μονοδρομούμε απλά στη Μητροπόλεως ένα ωραίο πρωί και δεν κάνουμε καμία παρέμβαση. Θα πρέπει να λύσουμε δύο-τρεις διασταυρώσεις περιμετρικά. Η μία διασταύρωση είναι στην Ταλία Ρωμανία. Αυτή τη βλέπει χάλια σήμερα. Έτσι. Βγαίνουν όλοι μαζί, είναι κακή λειτουργία. Και η Θωμαΐδος. Αν έτσι μπήσουμε αυτές τις δύο διασταυρώσεις και σοργανώσουμε σωστά, τότε η Μητροπόλεως θα δουλεύει μια χαρά. Και η Ελιά ξέρει τη σωστή ρύθμισή της μαζί με την Ελλήνη Βεζέλη. Κάθε πράγμα, αυτά είναι στην ενότητα δοχεία. Αν κάπου φραγκάρει, φραγκάρουν όλα. Έτσι, αυτή τη στιγμή έχετε συνηθίσει σε αυτή τη μορφή. Όταν πειράζουμε όμως κάτι, πρέπει να πειράσουμε και μερικά άλλα πράγματα. Τα οποία δεν τα είχαν πειράσει μια φορά, δεν τα είχαν πειράσει, απλώ τα είχαν παραπονήσει. Και γι' αυτό βγήκαν αυτά τα προβλήματα που βγήκαν. Πάλι υπάρχει και ερώτηση αν τα μέσα μαζική προσφορά στην Ευρώπη κεντρική μπορούν να κυκλοφορήσουν τα αστικά τα λεωφορεία ή μεγάλα φορτηγά κτλ. Σα είπα ότι με δυσκολία το κάναμε και κύριο Παπλήτη με τον κύριο Δήμαρχο από ό,τι κατάλαβα πήγανε μία βόρτα με το μεγάλο λεωφορείο και είπαν ότι υπήρξε δυσκολία να περάσει. Το ξέραμε από την αρχή, η νοματέα είναι κακή, μην επαναλαμβάνουμε. Κύριο Αποστολόπουλο. Αν μου ανέθεσε η περιφέρεια, η περιφέρεια μου το ανέθεσε, τη μελέτη αυτή. Αν είχε απαιτηθεί ο Δήμος σε αρμόδιες αρχές, ο Δήμος πριν από μένα... Δεν θέλω να σας το απαντήσω αυτό, ρωτήστε την ελληνική υπηρεσία, είναι εσωτερικό θέμα σας. Τη γνώμη των φορέων, αν πήρα υπόψη μου, την πείρα των φορέων του ΤΕΕ, δεν την έχω πάρει, γιατί δεν είμαι υποχρεωμένος να πάρω την γνώμη του ΤΕΕ που έχω μια μελέτη. Αν όμως το ΤΕΕ κάναμε και ανάρτηση, είχε μια άποψη η οποία μπορούσε να την διατυπώσει, ευχαρίστω θα έπαιρνα σε μια διάλογο μαζί του. Αλλά δεν είναι από του φορεί του συνολικού οι οποίοι εμπλέκονται σε κάθε μια μελέτη, είτε είναι συγκοινωνιακή, είτε υδραυλική, είτε αστική, είτε οδοπία. Δεν εκφέρει άποψη. Εκτό αν πήγαινε ο Δήμο και ζητούσε από ΤΕΕ να εκφέρει μια άποψη στο ΤΕΕ. Οπότε σε αυτή την περίπτωση το ΤΕΕ ανάδειξη του εμπορικού και ιστορικού κέντρου και της Ρωμαϊκής Οδού. Η ανάδειξη μέσα, η συμβασία έλεγε ανάδειξη εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Έτσι. Την απόφαση του ΣΤΕ την έμαθα όταν πήρα τη μελέτη. Δεν γράφει, δεν την είχαν, δεν ξέρω αν μέσα το γράφει πουθενά η προκήρυξη. Ενδεχομένως κάπου να το αναφέρει, να το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αλλά σε μένα τουλάχιστον θυμάμαι την πρώτη μέρα που έκατσα στο τραπέζι, μου έγινε ξεκάθαρο ότι υπήρχε αυτή η απόφαση. Εναλλακτικές μορφές για την ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού κέντρου. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. Πώς αναδεικνύουμε ένα ιστορικό και εμπορικό κέντρο από κυκλοφοριακή πλευρά, έτσι, όχι από ανάδειξη κυρίω. Πώς μπορούμε να το αναδείξουμε. Πώς αναδεικνύεται κατά την άποψή σας. Η δικιά μου άποψή σας, κοινωνιολόγου, είναι ότι όταν έχω μεγάλα πεζοδρόμια και μπορεί να προπατήσει κάποιος ευχάριστα χωρίς να τρέχουν από πίσω τα αυτοκίνητα, μπορεί να χαζέψει και την Βυζαντινή Εκκλησία
μπορεί να δει και το, και το ποτάμι, μπορεί να δει και το παλιό σπίτι. Αν είμαι μέσα σε μια πόλη που περνάνε αυτοκίνητα, κάνει φασαρία, έχει κασαέριο, γιατί έχω ρέτσα να μολύσει και δεν φεύγει η ροή και μυρίζω κασαέριο, δεν νομίζω ότι θα απολαύσω θα απολαύσω για τον λίγο. Αλλά δημιουργείται ένα ιστορικό κέντρο ή έχω ευχάριστη διάθεση να ψωνίσω όταν περπατάω στον πεζόδρομο και μετά κάθομαι και σε ένα σταθμό και πίνω και ένα καφέ. Έτσι εγώ απολαμβάνω και πηγαίνω. Νομίζω ότι αυτή είναι κοινή αίσθηση όλων μας. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς τη συγκοινωνιακά να αναδείξουμε. Αναδεικνύουμε ένα ιστορικό και εμπορικό κέντρο μέσα από πεζοδρόμους, από ευχάριστες διαδρομές, από λουλούδια να υπάρχουν, από τέτοια πράγματα και από λύση πληροφορία, η οποία να μην μας παίρνει το κεφάλι και να μην περνάνε δίπλα μας φορτηγά και αυτοκίνητα ή μηχανάκια και πάνω το όλο. Όσο δυνατόν λιγότερος φόρος. Έτσι αναδεικνύεται συγκοινωνιακά κατά την άποψή μου. Εναλλακτική μορφή ανάπτυξης του εκεί που δεν μπορώ να φανταστώ. Έτσι. Συγκοινωνιακά πάντα μιλάω. Πότε έγιναν οι μετρήσεις, πόσο αξιόπιστες είναι οι μετρήσεις, αξιόπιστότατες. Κανένα θέμα, έχουν γίνει μετρήσεις και με άτομα τα οποία σηκώνονταν στη γωνία και μετρούσαν με το χέρι και με αυτόματους μετρητές της πληροφορίας. Έχουμε κάνει μάτι τις μετρήσεις, δεν έχουν κανένα θέμα να τις πιστεύετε. Έγιναν μετρήσεις Οκτώβριο, Νοέμβριο και νομίζω και Δεκέμβριο κάποιες μέρες, δεν θυμάμαι ακριβώς. Καταγραφή τέσσερις στάθμισης, τότε ισχύουσε ελεγχόμενη στάθμιση. Όταν έγιναν οι μετρήσεις δεν είχατε ελεγχόμενη στάθμιση. Αυτές πήγαν υποδήματα την ακίνηση. Η στάθμιση ήταν ελεύθερη, όπως συνεχίσατε να είναι ελεύθερη. Άρα δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμιση, έχουμε απλώς στάθμιση με ειδικές συνθήκες και απλώς υπήρξαν αυτές τις όπως είπε πινακίδες. Αν έλαβα υπόψη μου τους παροστάτες για, για τους αμαία συγκίνηση των πεζοδρομίων. Κοιτάξτε, τα πεζοδρόμια είναι μια πορεμένη ιστορία πανελλαδικά. Τα έχουμε χειριστεί πολύ άσχημα. Έτσι, ο καθένας πάει ΔΕΗ, βάζει μια κολόνα δεξιά. Πάει ο ΤΕΤ, το βάζει, βάζει αριστερά. Πάει το περίπτωρο, πηγαίνει αριστερά. Πάει ο άλλος, βάζει τα πεζάκια του στη μέση. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή, όχι εδώ στην Βέλγια, αλλά πανελλαδικά, θα πρέπει να βάλουμε ένα μπούσουλα. Πού θα βρουν οι κολόνες, πού θα βρουν τα τραπεζάκια και τα λοιπά. Ή το εμφάνιστο, τώρα είναι ένα από τα πολλά θέματα τα οποία υπάρχουν στα πεζοδρόμια. Ένα πεζοδρόμιο πρέπει να έχει ένα καθαρό πλάτος 1,75. Γιατί 1,75, για να περπατάνε δύο άνθρωποι μαζί, να μην πηγαίνει ένας-ένας. Αυτό είναι το νούμερο. Το ελάχιστο 1,5. Κάτω από 1,5 πλέον είναι. Εντάξει, κατεβαίνει ένας κάτω, θα πατάει πολύ το πόδι του κάτω στο δόστιμο. Άρα πρέπει να έχουμε ένα καθαρό διάδρομο 1,5 με 1,75. Εκεί πρέπει να κινούμαστε. Για να μπορούν οι άνθρωποι να πατάνε. Από εκεί και πέρα, στο υπόλοιπο του πεζοδρομίου, πρέπει να χρονοθετηθούν τη κοινή ωφέλεια τα συστήματα, οδοφορισμοί κτλ. ΔΕΗ, ΟΤΕ και οτιδήποτε άλλη χρήση. Τα τραπεζοκαθίσματα, οτιδήποτε άλλο. Άρα, φανοστάτες είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιλεκτικά. Πρέπει να δούμε άλλο πράγμα. Αυτό και είναι, δεν εδώ μπαίνει κάτι τέτοιο. Ο οποίος και μαζί με τα όπλα. Κυρίως Μιλιόπουλος. Επαναφορά σε μονόδρομο, λάθος, το βασικό δεδομένο. Κοιτάξτε να σας πω, για να τα πούμε και λιγάκι, γιατί πολύ μιλήσαμε για το ΣΤΕ. Για να μειώσουμε την κυκλοφορία, ένας τρόπος υπάρχει σε μια πόλη. Να μειώσουμε τις διαδρομές, δηλαδή πάνω τις διατιθέμενες λόγες της κυκλοφορίας. Δηλαδή, εάν το κάνουμε αυτό, αυτόματα μειώνουμε στο μισό την κυκλοφορία. Γιατί μειώνουμε σχεδόν στο μισό, γιατί μπορεί να αυξηθεί λίγο η άλλη. Το εναλλακτικό είναι να βάλω ένα φανάρι στην αρχή και ένα φανάρι στο τέλος, που ουσιαστικά να έχω τόσο χρόνο πρασίνου, ελάχιστο χρόνο πρασίνου, ώστε να βλέπω το πολύ λίγο οχήματα και τις δύο κατευθύνσεις. Πράγμα όμως το οποίο σε χρόνο μηδέν, θα γίνει αντιληπτό, θα αμέσως θα παραβιαστεί και να πιεστεί η τεχνική υπηρεσία που σηκώσει το χαρακτηριστικό χρόνο πρασίνου. Εάν λοιπόν έχουμε στόχο να λαμβανίζουμε το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, και θέλουν λιγότερη κυκλοφορία στο κέντρο,
τότε είναι συμβιβασμένα με το, με το να μονοδρομήσουμε ή να, τέλος πάντων, να έχουμε μειωμένα πλάτη με χαμηλές ταχύτητες και να έχουμε μικρή την απαραίτητη κυκλοφορία, να μην αποκλείσουμε το κέντρο, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια γρήγορη κυκλοφορία στο τρίτο να πηγαίνει και αν μπορούμε να πηγαίνουν να επιβάλλουν και χαμηλές ταχύτητες. Ποιο το πω, θα έχουμε χαμηλές ταχύτητες στην κυκλοφορία και στην αστυνομία. Έτσι αναβαθμίσουμε το κέντρο, κυκλοφοριακά. Άρα το βασικό δεδομένο, αν έχω καταλάβει καλά και από το ΣΕΣ, δεν είναι λανθασμένο, ακόμα και αν είναι τρίτο ΣΕΣ. Λοιπόν, κίνηση στου μονοδρόμου αυξάνεται. Κίνηση στου μονοδρόμου αυξάνεται. Η ταχύτητα στου μονοδρόμου αυξάνεται, δίκιο έχετε, γιατί έχουμε λιγότερα σημεία εμπλοκής, αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μειώνεται τα σημεία εμπλοκής και προφανώς αυξάνεται στην πρόσθετη στάση. Όμως αυτό δεν απορρέει, δεν πρέπει να πούμε ότι επειδή αυξάνεται η κυκλοφορία θα πρέπει να είναι στο αμφίδρομο. Έτσι, υπάρχουν κάποιες ταχύτητες που έχουν το ίδιο ταχύτητες, συγγνώμη για τα δύο. Και κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να αποσπούμε κάποια άλλη ταχύτητα. Και δεν πρέπει να έχουμε αμφίδρομο σε όλους τους δρόμους μας και να μην έχουμε να παρκάρουμε για να μην αυξάσει κάποιος την ταχύτητα. Πρέπει να διαχειριστούμε τα πλάτη που έχουμε. Θα κάνουμε τους αμφίδρομους για να μην είναι μέσα εκεί. Κύριε Μιλόπουλε, πάρτε το λόγο και πείτε. Πάρτε το λόγο μετά και πείτε ότι λάθος κάνετε, κύριε Καρεκλά. Δεν βάλατε εγώ να πείτε. Όχι, αυτό δεν θα κάνετε στην ομιλία σας. Δεν το πιστεύετε, δεν το έκανα για να σας βάλω. Δεν το έκανα αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι λογική να κάνουμε αφίδρομο στους δρόμους για να μειώσουμε τις ταχύτητες. Έτσι, βάζουμε ένα όριο ταχύτητες. Αυτό βάζουμε, αν θέλουμε να διαφυγηθεί. Δεν ήθελα να προσβάλλω κανένα, με συγχωρείτε. Έτσι. Λοιπόν, στον πίνακα 2-1 δεν ξέρω ποιος είναι, αν θέλετε να το κοιτάξω, δεν αναφέρω το μαγείο του Αγίου Δημητρίου. Υπάρχουν χάρτες όπου αναφέρεται Αγίου Δημητρίου και υπάρχουν και οι μετρήσεις και αν θέλετε να δούμε και τον πίνακα 2-1 μετά. Φέρω τη μελέτη. Όχι, την έχω εδώ, μπροστά μου. Θέλετε να δω το πίνακα 2-1. Οι μετρήσεις αυτές που βλέπετε εδώ πέρα είναι οι μετρήσεις 26 θέσεις του ΥΠΑ που έγιναν μετρήσεις για το μέλλον, για το μόνο. Όμως υπάρχουν και μετρήσεις που έχουν γίνει στράφιζες κινήσεις και αν πάτε στο πίνακα 2-2 υπάρχει η Αγίου Δημητρίου με την Μητροπόλεως και αν το δούμε κάπου που είναι πια είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Λοιπόν, η σύρμα 9 είναι περίεργο να ανοίξω σε Αγίου Δημητρίου, οπότε τη διάρκεια των χάρτων του Αγίου Δημητρίου. Στη σελίδα 8, την αγκαζίω 2. Και τώρα πρέπει να φτάσει. Και Μητροπόλεω Αγίου Δημητρίου σύρμα 29. Άρα έχουν γίνει στρέφουσες κινήσεις με αυτή την δύο που έχουν γίνει στρέφουσες κινήσεις και στο πάνω της μέρους του Αγίου Δημητρίου και στο κάτω. Αν θέλετε μπορώ να σας απαντήσω και την άλλη. Άρα σημαίνει ότι έχω μετρήσει και πάνω και κάτω, άρα την έχω πιάσει 100%. 6 ώρες μετρήσεις και για τη μία θέση και για την άλλη θέση. Ποιος μου έδωσε το βασικό σκεπτικό, το αναφέρει μέσα η προκήρυξη της μελέτης. Δεν το έδωσε κανένας εκτός από την προκήρυξη της μελέτης που γράφει μέσα σαφώς τι πρέπει να κάνει ο μελετητής. Κύριε Σταπαρόπουλος, η γέφυρα ακούσκη πρέπει να γίνει αύριο. Και πρέπει να ξεφύγετε από κάποια θέματα τα οποία υπάρχουν, πρέπει να την κατασκευάσετε, να την ολοκληρώσετε, θα φωτίσει πολύ το δικό σας δίκτυο. Υλοποιούμε την πρόταση 5, αν την επιλέξετε. Και ουσιαστικά η έκτη έρχεται και συμπληρώνει την πρόταση 5. Κύριο Σαριανίδης, 1000 θέσεις. Σαριανίδης, 1000 θέσεις. Λοιπόν, πώς θα λύσουμε το θέμα των 1000 θέσεων της στάθμευσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Οι 1000 θέσεις στάθμευσης
αναλύσουμε να δούμε τι σημαίνει ζήτηση άφηση. Ζήτηση άφηση σημαίνει ότι εγώ την ώρα που κατεβαίνει όλος ο κόσμος και πηγαίνει και την πάει στις τράπεζες, στις εφορίες και στις διάφορες υποχρεώσεις που έχει, τότε έχω τη μεγαλύτερη εξόρεση οχημάτων. Τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μην χρησιμοποιούμε το μέσο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν κατά κανόνα ότι ένα μεγάλο ποσοστό των θέσεων του διατηθέμενων, αυτοί οι οποίοι εργάζονται στο κέντρο. Εδώ τώρα πάμε στην λογική της ενεχόμενης άφησης. Αν ένας εμπορευτάλλης πάει και πάει το φοιτήρι τότε από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, έχει περάσει μια θέση άφησης. Το ίδιο κάνει και ο εργαζόμενος στο Δήμο. Το ίδιο κάνει και ο εργαζόμενος στην τράπεζα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι καταρχήν υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους και καταλαμβάνουν μια θέση για 6, 7, 8 ώρες. Με αποτέλεσμα, όταν κάποιος έρχεται από εσάς για μισή ώρα να πάει στην τράπεζα να κάνει μια συναλλαγή και να φύγει, το βρίσκει. Οπότε αυτός που έρχεται για τη μισή ώρα αναγκάζεται να ανέβει πάνω στο πεζοδρόμιο ή να πάει να σταθμεύσει στη γωνία ή τέλος πάντων σε μια θέση παράδοση. Η επόμενη στάθμιση πρέπει να γίνει στο κέντρο. Αυτή είναι η πρόταση δικιά μου. Γιατί πρέπει να γίνει, για να αποτρέψουν τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και καταλαμβάνουν μια θέση για 8 ώρες, για το ζωτικό σημείο της πόλης, να πάει το αυτοκίνητο του 500 μέτρα πιο πέρα στο πάρκινγκ της Ελιάς, τέλος πάντων σε ένα σημείο που τώρα καταργέται, ή τέλος σε ένα σημείο δυο και να περπατήσει. Ή τέλος πάντων να πάρει το μινιμπάς και να έρθει. Πρέπει να υποχρεωτικά όλες οι θέσεις που έχουμε δεν χωράνε όλα τα αυτοκίνητα. Άρα αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τις θέσεις 8 ώρες πρέπει να μην τις καταλαμβάνουν. Έτσι, πρέπει αυτό να διατεθεί στον κόσμο ο οποίος έρχεται για μια μικρή δουλειά. Και αυτό πώς γίνεται με την ενδεχόμενη και με κάποιο αντίτιμο. Ποιο θα είναι το αντίτιμο, θα το αναγνωριστεί στο μέλλον. Το αντίτιμο δεν είναι για στρατηγικούς λόγους, είναι για να υπάρχει μια πίεση, για να μην λέει ο άνθρωπος, όπως και την ώρα να βρω την ώρα, να έχω ένα νούμερο επικεντρωμένο 8 ευρώ την ημέρα από την τσέπη μου. Άρα, εγώ που είμαι υπάλληλος και κάνω 800 ευρώ, 1000 ευρώ, 8 ευρώ την ημέρα μου πώς είναι, είναι ποσό. Άρα θα πάω το αφηγητό μου εδώ πέρα και θα πάω κάθε πρωί και να τέλα το κομμάτι μου. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε. Κύριο Σουμελίδης, με ρωτήσατε αν πρόκειται να αγοραστούν αστικά λεωφορεία μικρά. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, απλά θέλω να δείτε το ερώτημα. Ποιο ερώτημα? Να το επαναλάβω. Οι ίδιες θέσεις είχαν να κάνουν το γεγονός πως αυτό συνάδει με το ότι μειώνεται την πρόταση στο υφιστάμενο πάρκινγκ μονοδρομώντας. Δεν έχει από δύο μερικές πρότασεις στο υφιστάμενο πάρκινγκ, έχει πλέον από μία. Και η δεύτερη ερώτηση ήταν ότι αν εσείς ερχόμενος από Νάρτα θα επιλέγατε να εξυπηρετηθείτε από το κέντρο της πόλης ή περιφερειακά. Αν ερχόμενο από πού? Ερχόμενος κόντρα του Γενιζέλου. Από την Άουσα. Από την Άουσα θα επιλέγατε να εξυπηρετηθείτε από την πόλη ή περιφερειακά. Κοιτάξτε, εάν ο προορισμός μου είναι η πόλη, προφανώς με ενδιαφέρει να πω μέσα με τη συντομότερη διαδρομή. Εφόσον ο προορισμός μου είναι να μπω στην πόλη, έτσι και θέλω να πάω στο κέντρο, προφανώς θα ήθελα να πάω κατευθείαν στο κέντρο. Έτσι. Όμως, εμείς δεν σχεδιάζουμε μια πόλη με τη λογική του κυρίου ο οποίος έρχεται από την Άωσα. Εμείς την πόλη την βλέπουμε πολύ πιο σφαιρικά. Έχουμε 15 τέσσερα μέτρα, να πούμε. Κύριε Παυλίδη, θα πάρετε το λόγο και θα κάνετε τις όποιες αυστηρές παρατηρήσεις έχετε να τις κάνετε. Έχετε το δικαίωμα να πάρετε το λόγο. Γιατί τώρα πετάγεστε και χάνετε και το δίκιο σας έτσι, όταν πετάγεστε. Δεν σας ακούει κανείς καταρχήν. Κύριε Καρεκλάση, εκείνη. Έχετε αντίρρηση επειδή έχετε διαφορετικές απόψεις. Μα σεβαστείτε και τις διαφορετικές απόψεις, κύριε Παυλίδη. Δεν κατάλαβα γιατί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα, πολύ περισσότερο όταν μάλιστα αυτός ο καθένας είναι ο επικεφαλής του μελετητικού κρατήου. Ακούστε λοιπόν τις απόψεις και θα διατυπώσετε τις δικές σας. Κλείστε παρακαλώ. Κύριε Καρακά, συνεχίστε. Η λογική ότι θέλουμε να πάμε στο συντομότερο δρόμο, στη συντομότερη διαδρομή, είναι μια λογική η οποία ακολουθείται και η συνανάλυση. Δηλαδή η ανάλυση πάντα να κάνει φορτίζει ένα οδικό δίκτυο είναι με τη συντομότερη διαδρομή για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο από την προέλευση ορισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ σκέφτομαι να
εξυπηρετήσω τον άνθρωπο ο οποίος μένει στην Νάουσα ή τον άνθρωπο που μένει στην Κοζάνη, είναι μία παράμετρος αυτή. Υπάρχουν και 15.000 παράμετρους, τους οποίους πρέπει να πάρω υπόψη μου. Έτσι, π.χ. όπως είπαμε και προηγουμένως, να έχω αμυγότερη κυκλοφορία. Και γιατί να του δίνω πρόσβαση αμέσως και να παίρνει κάτι θέση, γιατί να μπαίνουν όλοι μέσα, δεν μπαίνω στο διάλογο, αν θέλετε, δεν ξέρω γιατί υπάρχει η διαδικασία. Γιατί να πρέπει να του δώσω μια δυνατότητα να μπαίνει σε 3 λεπτά στο κέντρο της πόλης, να το κάνω αυτό. Γιατί άμα του το δώσω εγώ αυτή τη δυνατότητα, προφανώς θα μπλοκάρει και την πόλη. Εγώ θα του δώσω τη δυνατότητα να κάνει μια περιμετρική κίνηση και θα του δώσω ένα πάρκι να μπορέσει να πάει. Γιατί να πάει δηλαδή κατευθείαν δεν θέλω εσένα, ας πάρει την κεντρική και ας πάει στο πάρκι που θα του το έχω με ελεγχόμενη στάθμευση. Εγώ θα το κατευθύνω που θα πάει. Εγώ θα του δώσω τη δυνατότητα να πάει εκεί που θέλει, αλλά εγώ όπως θέλω. Έτσι, όχι να το αφήσω ελεύθερο και ότι αυτό είναι το επιχείρημα να κάνω τον δρόμο κατευθείαν να του δίνω και μεγάλη ταχύτητα να έρχεται με τα 100 μέσα. Μπορώ να το κάνω και αυτό. Να δημιουργήσω προϋποθέσεις και να αναπτύσσω μεγάλη ταχύτητα να φτάσει στις 3 δευτερόλεπτα. Όμως δεν το θέλω. Εγώ θέλω χαμηλή ταχύτητα και χαμηλή κυκλοφορία. Απάντησα. Κύριε Καρδάκη, συγγνώμη, μια μικρή παρέμβαση θα έλεγα και ο Δήμος μας. Και συνεχίζετε. Κύριε Σαριανίδη, νομίζω σε αυτό το θέμα απάντησα εγώ και είπα ότι στο κέντρο μπορεί να μπει ερχόμενο από την Άουσα, όπως είπατε, είτε από την Κεντρική, είτε από την Ανοίξεω και πολύ δε περισσότερο αν εφαρμοστεί πάντα σε συνεργασία με τον Μελιτή η σκέψη να είναι αμφίδρομη η Βενιζέλου ω την παραδούση. Έτσι, άρα τέτοιο θέμα δεν τίθεται επί τη ουσία, νομίζω. Συνεχίζεται, κύριε Λοιπόν, τώρα για το μια που δείξατε το θέμα με τη Μαλακούση, είναι θέμα που πρέπει να εξεταστεί. Δεν είναι πολύ απλό αυτό. Θα σας πω γιατί. Γιατί η Ελευθερία Μεζέλου, αν φτάσει στη Μαλακούση και κάνει δεξιά, οπότε πέσει κεντρική, θα έχουμε δύο. Θα έχουμε αυτοί που ανεβαίνουν κεντρική και αυτοί που ανεβαίνουν Ελευθερία Μεζέλου να μπαίνουν μέσα στην κεντρική. Οπότε εδώ είναι ένα θέμα που εκμελέτη. Πρέπει να εξεταστεί για να απαντήσουμε αν πράγματι αντέχει αυτό το μικρό οδικό τμήμα να πάρει το χώρο τον οποίο θα πρέπει να το τρέξουμε αυτό το σενάριο για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι εάν θα το κάνουμε έτσι. Δηλαδή αν θα μπορέσουμε να πάμε μέχρι μεζόν μέχρι εκεί. Αλλά πάλι και αυτό είναι σε συνάντηση με τι χώρο το θέλουμε σε ελευθερία μεζέν. Αν θέλουμε να φορτίζεται πολύ ή όχι. Θα το εξετάσουμε σαν ελαφρικό σενάριο. Όμως έχει δυσκολίες σαν πρώτη εκτίμηση. Κύριος Μπέκης, δεν ξέρω αν δεν έχω αφήσει κανένα, ο κύριος Μπέκης είπε για ναυπακτικά συστήματα στο μοντέλο. Λοιπόν, αυτά τα ναυπακτικά συστήματα αναπτύσσονται επιστημονικά τώρα 40 χρόνια. Και σε αυτά απαντήσουμε. Αυτά χρησιμοποιώ και εγώ. Και είναι κάποια πράγματα, βέβαια, υπάρχει καρβατσίν, καρβατσάους. Αυτό είναι σαφές. Προσπαθούσα εγώ να μην πάρω καρβατσίν. Δηλαδή, δεν βάζω σκουπίδια. Βάζω σωστά τις μετρήσεις. Κάνω τις αναλύσεις μου, τα τσεκάρω και προχωράω. Το χαοτικό όμως οδηγεί και αλλού. Κάπου πρέπει να συνδυζόμαστε. Υπάρχει μια επιστήμη η οποία εξελίσσεται. Σε αυτή συνδυζόμαστε, έτσι προχωράμε. Έτσι προχωρώ και εγώ. Ο πρόεδρος ζήτησε για την εξοπλίση των αστικών κοινωνιών. Για πείτε μου, εάν υιοθετήσουμε μία από αυτές τις προτάσεις, το σύστημα συμβόλη θα είναι καλύτερη. Λοιπόν, αν με ρωτάτε από την πλευρά, αν εγώ ήμουν κάτοικος της Βέλιας, θα το ψήφιζα με τα δύο μου χέρια. Γιατί? Γιατί εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που θέλω ποιότητα. Είμαι συγκοινωνιολόγος, αλλά είμαι εναντίον των αυτοκινήτων. Ίσως από εκεί βγάζω το ψωμί μου, αλλά θα ήθελα αν να έχουμε πιο ανθρώπινες κόμεις. Είναι κάτι το οποίο στην Αθήνα το ξέρω πολύ, εσείς έχετε τη χαρά και ζείτε σε ένα πολύ πιο ημιαστικό περιβάλλον και δεν ζείτε τόσο αστικό όπως ζω εγώ. Θα ήθελα πράγματι να έχω μεγαλύτερους χώρους για να βρίσκω τα παιδιά μου. Τώρα, δική μου άποψη. Εσείς μπορείτε να μου πείτε, εγώ προτιμώ να πηγαίνω γρήγορα στη δουλειά μου και δεν με νοιάζει όλη την δρόμη να είναι μπλοκαρισμένη από αυτοκίνητα και παντού τα παρκαρισμένα. Ο καθένας έχει άποψη. Αν τώρα με ζητά την άποψή μου, εγώ θα λέω ότι έτσι θα το κάνει. Και αυτό θα το προτείνει. Χρησιμοποιήσει αστικών συγκοινωνιών. Λοιπόν, όπως ανέφερα, οι αστικές συγκοινωνίες σας είναι αρκετά καλές και έχουν μεγάλη κάλυψη.
τοποθέτηση είναι μόνο σε κάποια σημεία που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει κινηθεί κάποια στάση ή κάποια άλλη διαδρομή. Αυτό είναι που θα γίνει στην πίτα βάση και θα γίνει σε συνεργασία με τα τέλη, όπου οι άνθρωποι έχουν εμπειρία και έχουν και εικόνα των δοκιμάτων που διαχειρίζονται. Ο κύριος Φουκαλάς μπορεί να επαναλάβει λίγο την ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να βγάλω τα γράμματά μου. Λωρίδα για είσοδο στο πάρκινγκ. Αυτό για το πάρκινγκ, ναι, αν θα μπορέσει να γίνει αν ένα κομμάτι την πρώτη μέρα. Είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε σχέση με το πάρκινγκ. Ο κύριος Κελεπούρης είπε για τον Λάμπτα 9 Μεγάλο Αλεξάνδρου ότι είναι λάθος τα δείγματα. Τα δείγματα δεν είναι λάθος, νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει αυτά. Ο Πονταδόδρομος είναι Ελευθερίου Βεζέλιο αναφέρθηκε και σας είπα ότι το δίτο Πονταδόδρομο θα εξεταστεί στην πίτα βάση από ό,τι επιλέξουμε την ιεράρχηση, μάλλον την οργάνωση, την κοινωνική οργάνωση, τη σημερινή. Η Αγίου Δημητρίου θα είναι άνοδος από Πιερίων προς Τροκάλαιος. Η μονοδρόμηση της Βενιζέλου έχει προταθεί και σας έχω πει ως το σχετικό, νομίζω το έχω αναφέρει. Αντιδρόμηση μέχρι Μαλαπούση θα εξεταστεί σαν έξτρα. Με μεγάλο ερωτηματικό όμως, με πολύ μεγάλο ερωτηματικό, γιατί είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ προσοχή. Ο κύριος Εφανίδης Μεταταξή. Μεταταξή είχαμε μιλήσει πριν από την μελέτη. Τα λέμε πάλι τώρα ότι ενδεχομένως να ήταν περισσότερες από 866 θέσεις στάθμευσης, πολύ περισσότερες, ενδέχεται. Γιατί πολλοί δεν βρίσκουν να παραπέμπουν και θέλουν. Αν δεν βρουν έναν τρόπο να κάνουν την παράβαση. Αρχίζοντας την Μητροπόλεια, εγώ έτσι σήμερα το απόγευμα 10 θέσεις που είπα καλεσμένες. Ενδέχεται. Όμως όταν υπάρχει η σωστή ασυνόμευση, το 866 δεν θα είναι 866, θα είναι 300. Οι πιάτσα ταξί θα ακολουθηθούν στην πίτα φάση και θα το συζητήσουμε μαζί με τους αγαπητούς τα διαδρομή ελάχιστη μίσθωση για την Ελιάς Μητροπόλεως μεγάλη μίσθωση. Πραγματικά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει στην Ελιάς και πηγαίνει να πάει την άλλη μεριά της Ελιάς γιατί θα έχει δυσκολία να κάνει, θα πάρει την Μητροπόλεως και θα έρθει προς απάνω. Όμως ας κυκλοβαδίσει για 10 μέτρα να φτάσει να ανοίξει όταν πρέπει να δείτε την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα τέτοιο που πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω απαντήσει